Χαίρετε. Βλέπετε στο εξώφυλλο ότι σας δείχνω μια φωτογραφία. Σας δείχνω και εδώ τη φωτογραφία, δεν μπορείτε να διαβάσετε καθαρά. Είναι μια φωτογραφία, ένα σκίτσο στα αγγλικά, που λέει για ποιους λόγους μιλάνε οι άνθρωποι πίσω από την πλάτη μας. Βλέπετε εδώ μια κοπελίτσα έτσι στενοχωρημένη και είναι πίσω οι άλλες οι πρασινιασμένες και μιλάνε και χασκογελάνε. Αυτή τη φωτογραφία μου την έχει στείλει μια φίλη του καναλιού η οποία είναι ε, και αγγλομαθής και από ό,τι κατάλαβα έχει μια σελίδα και στο facebook και στο, ε, στο instagram που ονομάζεται English Coach, Αγγλικά ρητά και όταν βρει κάποιο ρητό που της αρέσει από εκεί μου το στέλνει και μου λέει κάνε μας κανένα vlog. Μου γράφει λοιπόν η φίλη αυτό θα μπορούσε να γίνει θέμα προς συζήτηση. συμφωνώ απόλυτα με τα παραπάνω. Ποια είναι τα παραπάνω λοιπόν που γράφει εδώ το σκίτσο. Οι άνθρωποι λέει μιλάνε πίσω από, την πλάτη σου για τρει λόγου. Ο πρώτο ο λόγο είναι ότι όταν δεν μπορούν να φτάσουν το επίπεδό σου, στο επίπεδό σου. When they can't reach your level. Ο δεύτερο λόγο είναι όταν δεν μπορούν να έχουν αυτό που έχει ή αυτά που έχει. When they don't have what you have. Και ο τρίτο λόγο είναι όταν προσπαθούν να αντιγράψουν τον τρόπο ζωή σου, αλλά δεν μπορούν. Γράφει λοιπόν η φίλη, αυτό θα μπορούσε να γίνει θέμα προς συζήτηση, συμφωνώ απόλυτα με τα παραπάνω, αλλά θα συμπλήρωνα ότι και οι αργόσχολοι, αλλά και οι άνθρωποι που δεν καλλιεργούν το πνεύμα τους ή αυτοί που δεν αποζητούν το βαθύτερο νόημα της ζωής, πέφτουν στην παγίδα του να συγκρίνουν τη ζωή τους με τους άλλους. Μέγα λάθο! Λοιπόν, φίλοι, σε ευχαριστώ για το... Και γι' αυτό το οικονομία μου, μου έχει στείλει. Μου έχει στείλει και άλλα τέτοια ρητά. Και σα ευχαριστώ που έχετε έγνοια εκεί που διαβάζετε, εκεί που μελετάτε, εκεί που περιδιαβάζετε στο διαδίκτυο. Άμα δείτε κάτι το οποίο μπορεί να είναι μια καλή αφορμή. Γυρίζω και το σκουλαρίκι να φανεί, αλλά. Α, α, δεν φαίνεται πολύ. Άμα είναι μια καλή αφορμή για θεωρητικό βλόγκ, κυρίω να μου το στείλετε. Λοιπόν, Γιατί μιλάνε οι άλλοι πίσω από την πλάτη μα. Το γιατί μιλάνε οι άλλοι πίσω από την πλάτη μας, νομίζω ότι δεν καλύπτεται ούτε από το οικονομήνυμα, ούτε και από αυτά που έχεις προσθέσει εσύ, τα οποία τα βρισκορθά, γιατί είναι ένα πολύ τεράστιο θέμα, η προβολή. Η προβολή είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας, που όταν έχουμε εμείς κάποιο θέμα με τον εαυτό μας, μια ενδοψυχική σύγκρουση, την οποία δεν θέλουμε τεμπελιάζουμε ή δεν έχουμε το ψυχικό σθένος να την αντιμετωπίσουμε, τη βγάζουμε αυτή πάνω στους άλλους. Ως ψυχολόγος αυτό που έχω να πω είναι ότι όταν οι άλλοι μιλάνε για μας, το κάνουν για τον εαυτό τους και εξαιτία του εαυτού τους και όχι για μας. Ειδικά άνθρωποι που δεν μας γνωρίζουν. Οι άνθρωποι που δεν μας γνωρίζουν καλά. Οι άνθρωποι που μας γνωρίζουν καλά είναι αυτοί που είναι ουσιαστικά συνδεδεμένοι μαζί μας. Είναι οι άνθρωποι που έχουν αληθινή σχέση μαζί μας. Είτε είναι μία αληθινή φιλία, είτε είναι μία εγκάρδια, αληθινή, αγαπητική, οικογενειακή σχέση, είτε είναι μία εγκάρδια, αγαπητική, αληθινή, επαγγελματική σχέση. Ή αν είναι μία εγκάρδια, αληθινή, αγαπητική, ερωτική σχέση. Με τους ανθρώπους συνδυόμαστε σε διάφορα επίπεδα από το εντελώς επιπόλαιο επίπεδο του απλώς γνωρίζω κάποιον και λέω ένα γεια, μέχρι το πολύ εγκάρδιο επίπεδο στο οποίο μπορώ και θέλω και επιθυμώ και το πράττω με τον άνθρωπο με τον οποίο συνδέομαι να μοιραστώ συναισθήματα, να μοιραστώ ελπίδες, να μοιραστώ φόβους, να μοιραστώ ανησυχίες, να μπορέσω να γυμνοθώ ψυχικά και συναισθηματικά μπροστά του. Σας, είχα, σας, έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο από τα πολλά βιβλία που έχω διαβάσει. Έγραφε μια ψυχολόγος το εξή που μου άρεσε πάρα πολύ. Λέει η βαθύτερη σύνδεση μεταξύ δύο ανθρώπων δεν είναι η σεξουαλική ερωτική σύνδεση. Η βαθύτερη σύνδεση είναι όταν μπορείς να μοιραστεί το φόβο, τον πόνο σου, την αδυναμία σου, το τραύμα σου με τον άλλον. Δηλαδή να μπορείς να δείξεις τον πραγματικό σου αυτό στον άλλον και να μπορείς να δεις τον άλλον. Τέτοιου είδου άνοιγμα ψυχικό και συναισθηματικό δεν υπάρχει σε πολλέ σχέσει. Υπάρχει σε λίγε σχέσει, στι εγκάρδιε, στι αληθινέ σχέσει. Που θεωρώ ότι με πολλή προσπάθεια εκ μέρου μα, από την πλευρά μα, μπορούμε να επιτύχουμε στην ενήλικη ζωή μα να έχουμε δύο, τρει, τέσσερι τέτοιε σχέσει. Είναι σπάνιε αυτέ οι σχέσει, οι εγκάρδιε, οι αληθινέ, οι ειλικρινεί. Και γι' αυτό το λόγο λέω πολλέ φορέ και το τονίζω και κάνω και συχνά βίντεο ότι πρέπει να επενδύσουμε σε ουσιαστική φιλία. Δηλαδή, να δώσουμε χρόνο και ενέργεια ώστε να δημιουργήσουμε, να συναντήσουμε, να ανακαλύψουμε ανθρώπου ή να δούμε στο περιβάλλον μα που μπορεί να ήδη υπάρχουν ανθρώπου που είναι διαθέσιμοι για να συνδεθούν αυθεντικά μαζί μα, σε μια νοηματική και νοηματοδοτούμενη meaningful connection σε μια σύνδεση που να έχει νόημα, που να είναι ουσιαστική ανθρώπινη σύνδεση, γιατί σε τέτοιες σύνδεσεις δεν υπάρχει περίπτωση να πάει ο άλλος να μιλήσει πίσω από την πλάτη σου. Αυτός που σε αγαπάει πραγματικά, αυτός που είναι ουσιαστικά συνδεδεμένος μαζί σου, θα σου πει μπροστά σου αυτό που έχει να σου πει. Θα σου πει αυτό που είπες, αυτό που έκανες, με έχει στενοχωρήσει, δεν μου αρέσει αυτή σου η πράξη, ξανασκέψου το λίγο, αυτό που είπες ή αυτό που έκανες ή έχω τη γνώμη ότι για παράδειγμα δεν είναι καλή ιδέα αυτή σου η πράξη και 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 για να πάω και ένα βήμα πάρα πέρα, ο άνθρωπος που πραγματικά μας αγαπάει και το έχω πει και σε άλλα βίντεο και κάποιες φίλες το έχουν έτσι λίγο αμφισβητήσει, χωρίς να σημαίνει ότι εγώ είναι το, το απόλυτα ορθό, εντάξει, εγώ μιλάω ω ψυχολόγο, ω ειδικό πάνω στι ανθρώπινε σχέσει και ω ένα άνθρωπο ο οποίο περνάω και μέσα από την ψυχοσύνθεση με αυτά που λέω, εντάξει. Ε, με την έννοια του ότι μπορεί κάποιο να μην ταιριάζει μαζί μου. Και γι' αυτό έχουμε πει πολλέ φορέ ότι επιλέγουμε ένα ψυχολόγο που να ταιριάζουμε μαζί του. Ε, εντάξει. Έχω πει και άλλε φορέ ότι κατά τη γνώμη μου, μέσα σε μια φιλία, μέσα σε μια σχέση ε, ε, ειλικρινή και αγαπητική, δεν προσφέρουμε τη γνώμη μας αν δεν μας ζητηθεί. Δηλαδή, αν δεν έρθει ο άνθρωπο, ο άλλο να μα πει, πε μου Μαρία, πε μου Γεωργία, πε μου Θέκλα, όποιο όνομα. Ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό, δεν πάμε να πούμε τη γνώμη μα, γιατί μπορεί ε, ο άλλο, όχι μπορεί, ο άλλο σίγουρα δεν θέλει να ακούσει τη γνώμη μα και να μην μας τη ζητήσει. Και μπορεί εμεί λέγοντα τη γνώμη μα να κάνουμε κάτι που να ενοχλήσει τον άλλον. Δηλαδή, να πούμε τη γνώμη μα με έναν τρόπο που να μην είναι βοηθητικό. Γιατί η γνώμη ολονών μα είναι υποκειμενική. Ακόμη και η γνώμη των ειδικών, ακόμη και η γνώμη ενό ψυχολόγου, είναι πολύ εύκολο να, να περιπέσει στην. Ε, στην ατασθαλία, πώς να το πω, να... είναι πολύ δύσκολο να φιλτράρεις αυτό που θα πεις, να είναι αντικειμενικό. Δηλαδή ακόμη και εμείς που είμαστε εκπαιδευμένοι ώστε να έχουμε αντικειμενικές γνώμες, Χρειαζόμαστε προσπάθεια κάθε φορά για να το κάνουμε αυτό και τώρα και επευκαιρία να πω το εξής ότι ε, σε καμία περίπτωση εγώ προσωπικά όταν φτιάχνω τα βίντεο δεν αναφέρομαι ε, με άλλα ονόματα ή με άλλες ιστορίες σε δικά μου περιστατικά. Δηλαδή δεν λέω κάτι από τη δική μου τη ζωή με άλλα ονόματα για τον απλούστατο λόγο ότι κάτι που μου έχει συμβεί εμένα δεν θα μπορέσω να μιλήσω. Για αυτό, να το δω αντικειμενικά και να μιλήσω αντικειμενικά γι' αυτό. Μπορεί σε κάποια lives κυρίω ή εδώ στα vlogs να αναφερθώ σε παλαιά περιστατικά, τα οποία έχουν περάσει εδώ και πολύ καιρό, ή περιστατικά τα οποία τα έχω δουλέψει με τον την ψυχολόγο μου. Έχω πάει και σε άντρα ψυχολόγο, και σε γυναίκα ψυχολόγο, και σε άνδρε ψυχολόγου και γυναίκε ψυχολόγου. Αν είναι κάτι που το έχω δουλέψει και έχω κάνει ψυχοθεραπεία και το έχω φέρει στη ψυχοθεραπεία και το έχω αναλύσει αυτό το πράγμα, ναι μπορεί να μιλήσω γι' αυτό, αλλά κάτι που μου συμβαίνει τώρα, σήμερα, δεν θα το αναφέρω. Ούτε ε, κατευθείαν να πω μου ε, συνέβη και αυτό το πράγμα και με έχει ενοχλήσει και ε, ε, έχω τη γνώμη ότι αυτός ο άνθρωπος που μου φέρθηκε με αυτόν τον τρόπο έχει αυτή την ταμπέλα, δεν με, έχετε, με έχετε ακούσει ποτέ να πω ταμπέλες, να πω ότι ο τάδε άνθρωπο είναι έτσι στην προσωπική μου ζωή, ο τάδε άνθρωπο είναι αλλιώ. Όχι. Παρόλο που είμαι ψυχολόγο, παρόλο που σε συνθήκε εργασιακέ, εάν είχα ανοιχτό το γραφείο, θα μπορούσε να έρθει κάποιο να κάνει κάποιε συναντήσεις μαζί μου και να ζητήσει τη γνώμη μου για την ψυχική του υγεία και ισορροπία, παρόλα αυτά δεν θα το κάνω αυτό στην προσωπική μου ζωή. Γι' αυτό το λόγο λέω ότι και στις φιλίες δεν είναι καλή ιδέα να, ζη... να, λέμε γνώμη χωρίς να μας ζητηθεί. Και όταν μας ζητηθεί η γνώμη να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ώστε να είμαστε όσο πιο αντικειμενικοί γίνεται. Δηλαδή να λέμε τώρα γιατί μου έρχεται να δώσω αυτή τη συμβουλή. Μου έρχεται να δώσω αυτή τη συμβουλή επειδή όντω θα βοηθήσει αυτή τη γυναίκα, αυτή τη φίλη μου, αυτό το φίλο μου. Ή μου έρχεται να δώσω αυτή τη συμβουλή επειδή την περνάω μέσα από δικά μου προσωπικά φίλτρα μέσα από δικέ μου δικά μου κομπλεξιλικά, δικά μου αποθυμένα, δικέ μου ιστορίε κλπ. Και λοιπά κλπ. Και λοιπά και λοιπά. Άρα, επιστρέφοντα πίσω στο θέμα μα, γιατί μιλάνε οι άλλοι γύρω από την πλα, πίσω από την πλάτη μα για εμά. Δεν μιλάνε μάνα μου για εμάς. Εμά μα χρησιμοποιούν ω σήματα, μα χρησιμοποιούν ω. Μας, μας χρησιμοποιούν ως, τι να πω, ως, α, μια, μια άσπρη οθόνη πάνω στην οποία προβάλλουν πράγματα που έχουν να πούν για τον εαυτό τους. Και κυρίως αυτό μπορεί να το καταλάβει κάποιος όταν ε, έχει να κάνει με ένα πρόσωπο που είναι προβεβλημένο καθιονδήποτε τρόπο. Μιλούσα με μια φίλη στο τηλέφωνο πριν λίγες μέρες, η οποία είναι, κατέχει μια θέση ε, δημόσια και η οποία είναι προβεβλημένο πρόσωπο. Δεν ζει στην Κύπρο. Μια γυναίκα η οποία λόγω τη εργασία τη και του τύπου τη εργασία τη έχει βγει στην τηλεόραση, έχει γράψει βιβλία, έχει κάνει κλπ. Δεν μιλάω για μένα. Το, ξανα, το ξανατονίζω. Δεν θα μιλούσα για μένα και να πω μιλάω για κάποιον άλλη. Και μου λέει: ε, Είμαι στενοχωρημένη επειδή έχω πάει σε ένα νέο χώρο εργασία. Έχει μετακομίσει, έχει αλλάξει χώρα και έχω αντιληφθεί ότι στο νέο χώρο εργασία που έχω πάει, υπάρχουν άνθρωποι που είναι προκατηλημένοι εναντίον μου, χωρί να με γνωρίσουν. Δηλαδή μου λέει σαν πως και η φήμη μου πάει μπροστά και εγώ ακολουθώ τη φήμη μου, δεν με ακολουθεί η φήμη μου. Και το συζητούσαμε και της λέω το αντιλαμβάνεσαι ότι επειδή έχεις αυτή την προβολή και σε γνωρίζουν για παράδειγμα, σε έχουν δει στην τηλεόραση, έχουν διαβάσει συγγράμματά σου, ξέρουν ότι υπάρχει τάδε γυναίκα που έχει που κάνει αυτή την εργασία, που την έκανε σε ένα άλλο χώρο και τώρα έχει σε ένα άλλο χώρο σε μια άλλη χώρα και τώρα αλλάζει χώρα και έρχεται προς τα δω. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί αυτοί οι άνθρωποι, επειδή σε τρόπον την δημόσιο πρόσωπο, να προβάλλουν πάνω σου τις απόψεις που μπορεί να έχουν για οποιονδήποτε και κυρίως για τον εαυτό τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, Είσαι εσύ μια δυναμική γυναίκα γιατί πρόκειται περί δυναμικής γυναίκος και πρόκειται και για γυναίκα η οποία ε, κάνει ακτιβισμό σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχουν να κάνουν με το φεμινισμό κλπ. Κλ. Και δέχεται πόλεμο, δέχεται πόλεμο, δέχεται πόλεμο, ε, ψυχολογικό πόλεμο, ο οποίος είναι κοινωνικής υφής, δηλαδή... Ο χώρο, ο πολιτικό από τον οποίο προέρχεται, οι άποψει που εκφράζει στοχοποιούνται, θεωρείται, θεωρείται ότι μπαίνει μέσα σε ένα καλούπι. Ότι εφόσον κάνει αυτή τη δουλειά, εφόσον ανήκει σε αυτόν τον πολιτικό χώρο, εφόσον έχει αυτέ τι απόψει, εφόσον έχει αυτέ τι τάσει ζωή όσον αφορά κάποια κοινωνικά θέματα, άρα είσαι αυτό και σε αυτό και είσαι αυτό και είσαι αυτό. Και είσαι αυτό. Και προσπαθούσα να τι εξηγήσω, επειδή είναι φίλη μου και την αγαπώ, προσπαθούσα να τι εξηγήσω ότι δεν έχει να κάνει με σένα. Αν ήταν η Μαρούλα, η Κοστούλα, η Γιανούλα, η οποιαδήποτε άλλη γυναίκα στη δική σου τη θέση, πάλι θα έλεγαν παρόμοια πράγματα. Δεν είναι για σένα που τα λένε. Τα λένε για αυτό που εσύ εκπροσωπείς για αυτού. Τα λένε γιατί εσύ είσαι εκεί, φαίνεσαι, φαίνεται η εργασία σου, φαίνεται η δουλειά σου, ακούγεται η φωνή σου. Και επειδή ακούγεται η φωνή σου, γίνεσαι αντιληπτή από ανθρώπου, οι οποίοι σε βλέπουν σαν έναν άσπρο καμβά, όπως την οθόνη που, του κινηματογράφου πάνω στην οποία προβάλλεται η ταινία, μ? πάνω στο οποίο προβάλλουν τα δικά τους θέματα. Για παράδειγμα μια γυναίκα η οποία μπορεί να μην έχει εναγκαλιστεί, αποδεχθεί και ε, ε, γιορτάσει τη γυναικεία της δύναμη, να ενοχλείται που εσύ δείχνεις γυναικεία δύναμη ή ένα άνδρα ο οποίο μπορεί να είναι μισογύνη, μπορεί να ενοχλείται από τι δικέ σου απόψει εναντίον τη πατριαρχία, για παράδειγμα, ή εναντίον κάποιων πατριαρχικών καταλήπων που έχει η σημερινή κοινωνία. Ή μπορεί, για παράδειγμα, κάποιο ο οποίο μπορεί να, να, ήθελε να είναι στη θέση σου, άνδρα ή γυναίκα, κυρίω γυναίκε, γιατί οι γυναίκε. Πιο πολύ ταυτιζόμαστε με τις γυναίκες και άνδρες με τους άνδρες π.χ. γιατί αυτή η γυναίκα να σε αυτή τη θέση και αμή εγώ σε αυτή τη θέση, και πολλέ φορέ υπάρχει και ανταγωνισμό και ανά, και ανάμεσα σε διαφορετικά φύλλα. Μπορεί ένα άντρα να ανταγωνίζεται μια γυναίκα, μια γυναίκα να ανταγωνίζεται έναν άνδρα. Μπορεί τέλο πάντων οποιοδήποτε θα ήθελε να έχει τη δική σου θέση, θα ήθελε να έχει τη δική σου δημοφιλία, θα ήθελε να έχει τη δική σου κοινωνική δύναμη, γιατί ε, για να είναι στι θέσει που είναι η γυναίκα αυτή, εκλέγεται, εντάξει. Ε, και αυτό προφανώ μπορεί να έχει δοκιμάσει, αυτή μου έχει δοκιμάσει να εκλεγεί σε αυτή τη θέση και να μην έχει εκλεχθεί, να μην την έχει επιλέξει ο κόσμο, να μην τον έχει επιλέξει ο κόσμο, και επειδή αυτό που έχει εσύ δεν μπορεί να το έχει, δηλαδή δεν έχει καταφέρει να επιτύχει να πάρει τη θέση που έχει καταφέρει με το σπαθί σου να την πάρει εφόσον σου έχει εκλέξει ο κόσμο, ε, σε ζηλεύει, σε φθώνει και με φτιάχνει με το μυαλό του ιστορίε για σένα ή παραποιεί γεγονότα που έχουν να κάνουν με σένα και σε παρουσιάζει ως ένα πολύ μισητό άνθρωπο, ως ένα πολύ κακό άνθρωπο, ως ένα άνθρωπο που δεν είναι αυτό που δείχνει. Δεν είναι αυτό που δείχνει αυτός ο άνθρωπος, μην τη βλέπετε που δείχνει ανθρωπίστρια, μην τη βλέπετε που δείχνει το ένα που δείχνει το άλλο, δεν είναι καλός χαρακτήρας. Του στείλω ότι φοβόντουσα ρε παιδί μου η άλλοι, θα πάει στη δουλειά αυτή που είναι πολύ κακιά, πάει στη δουλειά και είχε πάει στη δουλειά και αντιμετώπισε αυτή την αρνητικότητα. Που ω ευθύ γυναίκα κατέλαβε ότι πίσω από την πλάτη τη είχαν γίνει συζητήσει. Η συμβουλή που τη είχα δώσει είναι. <laughs> <laughs> Τι συμβουλή θα τη είχα δώσει, Άρα. <laughs> θα κλαμπούθελαν οι συναδελφοί σου, τη είπα. Εγώ θα πήγα εδώ, έλεγα Γεια σα, χαίρετε, είμαι η Τάδε. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε συζητήσει για μένα προτού να έρθω, όπω και εγώ θα έκανα στη θέση σα. Πε το κι αυτό τη είπα. Κι εγώ θα έκανα στη θέση σα προτού να έρθει η καινούργια προϊσταμένη, το καινούργιο πρόσωπο που θα αναλάβει το πόστο να συζητήσω για αυτήν. Θέλω να σα ζητήσω να μου δώσετε το χρόνο να σα αποδείξω εάν αυτά που έχετε συζητήσει, που δεν ξέρω ποια είναι, ισχύουν ή όχι. Επειδή είστε ευφύ άνθρωποι και σα βλέπω πω είστε ευφύ άνθρωποι, δώστε στον εαυτό σα την ευκαιρία να κρίνει από μόνο του. Αυτό θα έκανα, τη λέω θα τους έδινα ένα διάστημα, καμιά βδομάδα περίπου, δύο βδομάδες, ένα δοκιμαστικό διάστημα στο οποίο να με δοκιμάσουν και μετά, εάν μετά από αυτό το διάστημα εξακολουθούσαν να δείχνουν καχυποψία ή να έχουν αρνητικότητα, θα τους έβαζα στη θέση τους. Πώς θα τους έβαζα στη θέση τους, βάζοντας όρια. Βάζοντας όρια, δείχνοντας ότι δεν θα ανεχόμουν οποιαδήποτε disobedience, οποιαδήποτε παράλυψη καθήκοντος η οποία να ξεκινάει από αμφισβήτηση της ποιότητας του ανθρώπου που βρίσκεται σε θέση ανώτερη κλπ 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 είναι μέσα στο παιχνίδι να μιλάνε οι άλλοι για εμάς πίσω από την πλάτη μας οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν μια πολύ διακριτική ζωή οι άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν ιδιαίτερες κοινωνικές διασυνδέσεις οι άνθρωποι που μπορεί να, να ζουν και συνειδητά να επιλέγουν να ζουν στο περιθώριο, στο περιθώριο όχι με την έννοια του δεν είναι σημαντική η ζωή τους, με την έννοια του να μην έχουν οι άνθρωποι που δεν έχουν facebook, που δεν έχουν instagram, που δεν, δεν κάνουν, δεν κάνουν δημόσιες εμφανίσεις, που αποφεύγουν να πηγαίνουν σε χώρους που μαζεύεται πολλοί κόσμος, που δεν είναι ιδιαίτερα διαχειριστικοί, εκδηλωτικοί κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην μιλάνε για αυτούς πολύ. Ναι, μπορεί να μην μιλάνε για αυτούς πολύ. Μπορεί και για αυτούς όμως να μιλάνε. Τι σου λέει και ένα αυτή που δεν μας καταδέχεται. Ποια είναι αυτή, ποιο είναι αυτό που δεν έχει έρθει, ξέρω εγώ, στο πανηγύρι του χωριού. Ποιο είναι αυτό που σνομπάρει το πάρτι μα, ή ποιο είναι αυτό που κάνει το ένα, ποιο είναι αυτό που κάνει το άλλο. Όσο και να προσπαθήσει να παραμείνει αθέατο, θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στο περιβάλλον σου, γιατί όλοι ζούμε σε κοινωνία, εκτό και αν πα, ξέρω εγώ, να μείνει στα βουνά, στου ερημίτε. Και εγώ εδώ σε χωριό ο κόσμο έχει. Εγώ δεν έχω παράπονο πώ μιλάνε οι άνθρωποι από την πλάτη μου, να το πω και αυτό ότι ε, εδώ στο χωριό και στη γύρω περιοχή, ε, τους τελευταίους 2,5-3 μήνες που κυκλοφορώ εγώ έξω, γιατί ε, το προηγούμενο, τα προηγούμενο διάστημα δεν έκανα εγώ τις εξωτερικές δουλειέ. τώρα λόγω των νέων συνθηκών της ζωής μου κάνω εγώ τις εξωτερικές δουλειέ. συναντώ πολλούς ανθρώπους χαμογελαστούς, ανθρώπους με πάρα πολύ καλή διάθεση, οι οποίοι μου μιλάνε σαν να με γνωρίζουν και μου μιλάνε πάρα πολύ θετικά. Δεν έχω, δεν έχω συναντήσει οτιδήποτε αρνητικό μέχρι τώρα. Εδώ στο χωριό. Φανταστείτε, στο χωριό συνήθως λέμε, ό, οι χωριάτες κουτσομπολεύουν ένα στον άλλο». Κι όμως, κι όμως, μπορεί στις πόλεις να υπάρχει το κουτσομπολιό. Στις πόλεις, αν ήμουν σε μια πόλη για παράδειγμα, μπορεί να αντιμετώπιζα αρνητική συμπεριφορά. Άρα, ε, τι θέλω να πω με αυτό, ότι δεν μπορούμε να εξαρτούμε την ψυχική μας ισορροπία και την ευτυχία μας από το τι θα πούνε οι άλλοι για μας. Εάν οι άλλοι που μιλάνε για μα είναι άνθρωποι που ερχόμαστε σε άμεση επαφή μαζί του, είτε μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, το φιλικό κλπ. κλπ. Και, και αντιλαμβανόμαστε ότι γίνεται μια συζήτηση πίσω από την πλάτη μα, καλή ιδέα θα ήταν να το ξεμπροστιάσουμε. Δηλαδή να πούμε, αντιλαμβάνομαι ότι έχετε μια άποψη για μένα. Για παράδειγμα, μια παρέα που είναι τρει άνθρωποι. Και αντιλαμβάνεσαι, όπω η φωτογραφία που σα είχα δείξει προηγουμένω, που είναι μια η κοπέλα η οποία είναι εδώ. Πούντιν, είναι φωτογραφία, Είναι μια κοπέλα η οποία στέκεται εδώ μόνη της και άλλε πίσω της και μιλάνε. Μπορεί να πάει, ε, μπορεί, μπορεί να πάει μια ε, κοπέλα που καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται ότι πίσω της μιλάνε για αυτήν οι φίλες της κλπ. Μπορεί να πάει να τους πει, έχετε κάτι να μου πείτε, έχει συμβεί κάτι στη μεταξύ μας σχέση, βλέπω ότι νιώθω ότι κάτι γίνεται. Ξεμπρόστιασμα. Έχω κάνει κάτι που σας έχει ενοχλήσει, έχετε κάποιο θέμα με μένα, ε, υπάρχει κάτι στη σχέση μας που μπορούμε να το διευκρινίσουμε. Όποιος δεν μίλησε, έμεινε είναι στην, στην Κύπρο, να μίλησε δεν είναι φάει. Λέει όποιος δεν έχει μιλήσει να πει ότι πεινάει δεν έχει φάει. Η γνώμη μου είναι να μιλάμε ανοιχτά, να λέμε ότι ε, αντιλαμβάνομαι ότι κάτι παίζει, ε, σας έχει ενοχλήσει κάτι που έκανα ή έχετε κάποια γνώμη για μένα που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μου για να σας δώσω ε, μια απάντηση που να είναι πιο σφαιρική και αντικειμενική από ότι αν το συζητήσετε μόνοι σας κάτι για μένα χωρίς να είμαι εγώ εκεί. Δηλαδή κάνουμε αισθητή την παρουσία μας, ε, ζητάμε το... και αυτό είναι ένα πολύ πολύ έτσι απαλό ξεμπρόστιασμα και δίνεις το, την ευκαιρία στον άλλον που μπορεί να σου πει ε, ναι, ανησυχούμε γιατί σε βλέπουμε ότι δεν τρώσε τελευταίο, για παράδειγμα. Αν όντω ας πούμε είναι μια συζήτηση που γίνεται για καλό, γιατί την... γίνονται συζήτηση για καλό πίσω από την πλάτη μας, άρα γίνονται. Νομίζω να γίνονται. Τι αυτός που θέλει πραγματικά το καλό μας, θα έρθει να μας το πει μπροστά μας, ε, αν το το ζητήσουμε και αν δεν το το ζητήσουμε, ε, θα βρει κάποιο τρόπο να μας δείξει ότι μας αγαπάει και να μας δείξει ότι μας νοιάζεται παρά να συζητήσει πίσω από την πλάτη μας ή να έρθει να μας πει απρόσκλητος κάτι το οποίο δεν τον αφορά. Αυτά ε, πρέπει να το ξεπεράσουμε το ότι μιλάνε για εμάς πίσω από την πλάτη μας. Όλοι μας πρέπει να το ξεπεράσουμε και εγώ και εσείς. Για όλους μιλάνε πίσω από την πλάτη τους. Είναι, είναι ένα... από τη στιγμή που ζεις σε μια οργανωμένη κοινωνία θα μιλάνε πίσω από την πλάτη σου. Η γνώμη μου είναι ότι στα περιβάλλοντα που είναι σημαντικά για εμάς, είτε είναι περιβάλλοντα οικογενειακά, είτε εργασιακά, είτε φιλικά, ξεκαθαρίζουμε καταστάσει, βάζουμε όρια, άμα δούμε ότι άλλοι δεν μα σέβονται. Και από εκεί και πέρα το παίρνουμε απόφαση ότι οι άλλοι μιλάνε πίσω από την πλάτη μα για εμά, αλλά μιλάνε για λόγου του, όχι για εμά. Νομίζουν πω μιλάνε για εμά, για λόγου του μιλάνε. Την αγάπη μου.